Το επόμενο κορίτσι, τέταρτο κατά σειρά από τις πέντε, που παλεύει σήμερα για τη μεγάλη νίκη της εβδομάδας και τις 2.500 ευρώ, είναι η Γεωργία Μπαχούμη. Για να δούμε τι θα κάνει. Γεωργία, ναι. Είσαι πεινάβ εσύ. 100%. 100%. Καταρχάς τα ρούχα τα είχα. Όντως. Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Είναι δικά σου αυτά. Αλήθεια. Πού πηγαίνεις? Εγώ είμαι influencer. Είμαι σε στούντιο, κάνω φωτογράφηση, ναι. Θα γίνω αφής. Και φυσικά θα το ανεβάσω και στα social. Καλά, αφού είσαι influencer, φυσικά. Τι, ναι, δεν, ναι, θα σε ανεβάσεις, ναι, στα, ναι, social, δεν θα γίνεις μία αφίσα, ναι, ναι, ένα κάτι, ναι, ένα εξώφυλλο. Ναι. Είσαι μέσα στο θέμα, πιστεύεις? Ναι. Τι κοιτάς από εκεί, εγώ σε ρωτάω. Κάτι κοίταγα. Τι κοίταγες? Κάτι, τέλος πάντων. Ποιον κοιτάς, ποιον θέλει? Θα έρθει κάποτε. Θα έρθει κάποτε ποιος, περιμένεις κάποιον να έρθει? Κάτι περιμένω κι εγώ. Βαθμολογήστε. Κάτι ή αυτόν. Α, εντάξει. Κάνω πλάκα. Λοιπόν, βαθμολογήστε, κορίτσια. Βλέπω εδώ 1, 2, 3, 4 τεσσάρια. Ναι. Άκου τώρα. Έχεις 2 πεντάρια. Ναι, ναι, και 2 αγκάθια. Και 2 τριάρια. Ασχολητές. Λοιπόν, έλα, πάμε. Αμάντα μου, γιατί έχεις βάλει 3. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Δεν είμαι σίγουρη αν είσαι pin-up. Ναι. Αν έτσι Αμάντα, κι αλλιώς 3 θα σου. Αμάντα, ναι. Κλαις, παιδί μου. Όχι. Mm. Δεν είμαι σίγουρη. Είμαι 100%. Αν έχεις διαβάσει και είσαι 100% πίνα, άρα σου βάζω 3, ναι, διότι για μας τις 5 ανταλλάζω τις βαθμολογίες που μου βάλατε, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιη. Α, αυτό βέβαια δεν είναι δίκαιο. Εντάξει, εμένα αυτό, για μένα αυτό είναι fair. Ποιο, που σου έβαλα 3. Και σου βάζω 3, γιατί δεν είναι καλός βαθμός το 3. Το unfair που είπε. Όχι, μου είπε ότι αυτό δεν είναι fair και λέω, γιατί λέω δεν είναι fair? Δεν φοράτε τα ίδια ρούχα. Η Απολεόν, ας πούμε, που ήταν 100% εκτός θέματος, της έβαλα 3. Δεν σε είδα να παραπονιέσαι. Όχι, εγώ σχολιάζω το σκεπτικό. Όχι, εγώ αυτό θα. Το 3 το βάζεις μόνο γι' αυτό. Όχι, αν δεν ξέρεις αν είμαι μέσα στο θέμα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Δεν είμαι σίγουρη από τη μέση και πάνω. Αυτό, εάν κάνω λάθος, σου ζητώ συγγνώμη. Διονυσία, γιατί έβαλες και εσύ 3? Μου αρέσει πολύ το κεφάλι σου. Mm-hmm. Τι. Δεν είμαι είσαι αυτό που θα βλέπαμε σε μια εικόνα, είσαι σεξι. Σε μια φίσα. Ναι. Είμαι την Μπέτη, λέγομαι σήμερα. Πώς? Εντάξει, κάτι μου. Μπέτη λέγεσαι. Ναι, γιατί τότε τα πεινά από τα κορίτσια λεγόντουσαν πολλά με το όνομα Μπέτη, από ό,τι διάβασα κι εγώ. Έλα ρε Μπέτη, τρέλανε μας. Μπέτη μου λοιπόν, ναι. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Μου αρέσει το κεφάλι σου, μου αρέσει τα σκουλαρίκια, μου αρέσει το μακιγιάζ. Ναι. Είσαι σεξι, το λέω πάλι. Δεν ξέρω αν είναι 100%, αν είσαι 100% στο θέμα. Αυτό που βλέπω, κάποια εικόνα μου θυμίζει και δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς. Άμα θα μπήκες να δεις εικόνες pin-up, θα δεις αυτό. Όχι, δεν μπήκα να δω πουθενά εικόνα. Είναι εικόνα στο Google, νομίζω, που φοράει το κόκκινο με ένα άλλο χρώμα κορσέ και έχει πιασμένα τα μαλλιά με το τέτοιο. Αυτή την εικόνα δεν έκανες. Αντιγραφή δεν έχω κάνει. Όχι, δεν έχεις κάνει αντιγραφή. Όχι, γιατί σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, επειδή δεν θέλω να είμαι άδικη με καμία κοπέλα. Ναι. Επειδή εγώ δεν κοίταξα, δεν μπήκα να δω εικόνες, για το μόνο που μπήκα ήταν για τα μαλλιά. Βάζω σε όλες 3 για να μην αδικήσω καμία. Και το λέω πολύ σοβαρά. Βάζεις σε όλες 3 αυτές που διεκδικούν τις 2.500 ευρώ? Όχι. Αν δω κάποια κοπέλα που πιστεύω ότι είναι
Δεν βλέπω και καμία. Έτσι ακριβώς αδικείς κάποιες κοπέλες. Πρώτον και δεύτερον, αφού δεν έχεις δει καμία εικόνα, πώς έφερες αυτό το look σήμερα. Εγώ. Ναι. Εσύ. Πώς έφερα. Ενώ δεν έκανα τώρα Google για να ψάξω να βρω τέτοιες εικόνες. Μην ανησυχείς. Θα το εξηγήσω μετά γιατί έφερα τέτοια εικόνα. Σε πόσα πάρτι πάω στην Πάτρα στο καρναβάλι με τέτοιο θέμα. Άντε πάλι το καρναβάλι της Πάτρας. Παιδιά, ποιο καρναβάλι της Πάτρας. Πόσες φορές που έχουμε δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, ήμουν στην Πάτρα, πήγα στη μοντίστρα στην Πάτρα που ράβει κάθε χρόνο τις στολές και τις λέω. Πήρα το ύφασμα και τις λέω. Της έδειξα ακριβώς τι θέλω να μου φτιάξει. Ναι. Το έχω βγάλει και βίντεο βέβαια. Αυτή είναι η διαφορά μας, ότι εγώ έχω σύγχρονα ρούχα. Δεν και με πήγα σε βεστιάριο. Θα σου πω που πάω και θα καταλάβεις. Εντάξει. Και παλά, επειδή λες ότι πήγες, δεν ξέρουμε που πας, ούτε τι έχεις φτιάξει. Αυτό, ας πούμε, τώρα είναι σύγχρονο, θα έβγαινες με έτσι έξω. Το παντελόν είναι δικό μου. Ναι. Ναι, και αυτό που θα πήγαινε έτσι έξω. Είπα θα τα φοράγα ξανά. Αν δεν ήσουν σε φωτογράφηση, άκουσε με λίγο. Αν δεν άκουσε, ναι. Είπα ότι αυτό θα το φοράγα με ένα τζιν. Στόπα. Το είπε. Ναι, έτσι όπως είσαι τώρα, αγάπη μου. Όχι, δεν η Αμάντα θα πήγαινε αυτό... για τσάι. Μα είπα, η Απολέον, γιατί είναι η Απολέον και έχει φέρει τέτοια λούκ, θα μπορούσε να πάει. Εσύ που θα πήγαινε έτσι, αν δεν πα σε πάρτι σε φωτογράφηση κλπ. Για γιατί δεν μπορώ να το βάλω εγώ έτσι αυτό. Ναι, σαν καρναβάλι θα είσαι, παρακαλώ. Γιατί θα είμαι σαν καρναβάλι. Αν δεν πάρει το καρναβάλι, ένα πάρει. Θα βγεις έτσι έξω. Για κατάλαβες τι λέω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Και χαλάρωσε λίγο. Θα λέω λάθος. Τι έχεις πάθει, Ντένι, τι συμβαίνει. Συγγνώμη. Τι έγινε. Γιατί έχει δίκιο η Γεωργία και τη βλέπω με αυτά τα μάλια. Και δεν τη λένε Γεωργία, τη λένε Μπέτι. Τη Μπέτι. Έχει πολύ πλάκα με αυτά τα μαλλιά. Πάντως, εγώ υποστηρίζω τη Γεωργία. Χωρίς αυτό το μαλλί, η Γεωργία εννοείται μπορεί να βγει έξω. Γιατί ρε, παιδιά. Είναι σύγχρονο πίνακα, γι' αυτό έβαλα και το πέντε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά όταν βλέπω τα μαλλιά σου, δεν αντέχω. Τώρα. Έβαλα πέντε. Εσύ έβαλε πέντε επειδή δεν σε νοιάζει, δεν είσαι στη διαδικασία, είσαι. Όχι, θεωρώ ότι είναι μια εικόνα που θα έβλεπε σε φωτογραφία αυτή που συζητάμε. Ωραία. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και θα το δείτε όταν βαθμολογήσω και την Διονυσία. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Είσαι χαρούμενη, φαντάζομαι, που έχει πάρει δύο πεντάρια. Βεβαίως. Και αυτή την πολύ μεγάλη βαθμολογία. Ναι. Μπορείς να πας στους κριτές σου. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.